Θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο πολύ χαρακτηρίζουν ευαίσθητο. Για κάποιους παραμένει ενδεχομένως ταμπού, κακώς θα πω εγώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί όλους, είτε είμαστε γονείς είτε όχι. Έχει να κάνει με τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών μας, έχει να κάνει με το πώς τους μιλάμε, αν τους μιλάμε, γιατί είναι και ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαργαρίτα Γερούκη, η οποία είναι μαζί μας για να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Εκπαιδευτικός, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Σεξουαλική Υγεία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ξέρετε, βλέποντας όλα αυτά τα περιστατικά κακοποίησης ή ασέλγεια σε ανήλικους, υπάρχει και η συζήτηση, έτσι την ανοίγουμε και την διευρύνουμε λίγο, στο κατά πόσο τα παιδιά μας είναι εξοικειωμένα με αυτό που λένε, με συζήτηση για το σώμα μας, το τι μου ανήκει, συζήτηση για το πώς αυτό το σώμα μπορεί κάποιος να το ακουμπήσει, αν το ακουμπήσει και πού είναι το όχι, πώς πρέπει να πούμε το όχι και πότε αυτό το άγγιγμα είναι κάτι το οποίο τα παιδιά πρέπει να μιλήσουν και να το πούν στους γονείς ή ακόμη και στους εκπαιδευτικούς. Είναι μέσα σε όλα αυτά αυτό που λέμε, είναι αυτό το πλαίσιο της σεξουαλικής αγωγής? Ακριβώς. Είναι ένα από τα κομμάτια. Κοιτάξτε, γίνεται μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση για το τι είναι η σεξουαλική αγωγή ή η σεξουαλική εκπαίδευση και ποιοι είναι οι στόχοι της. Όταν ο βασικός, ο κύριος στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι η υγεία, αυτό σημαίνει σωματική υγεία, συναισθηματική, ψυχική υγεία και κοινωνική υγεία. Δηλαδή, να προστατεύσουμε τα παιδιά με γνώσεις, με δεξιότητες και με αξίες, ώστε να ζήσουν μια όσο το δυνατό πιο υγιή ζωή, να πάρουν υγιείς αποφάσεις και επιλογές μεγαλώνοντας και να μπορούν να προστατευτούν από φαινόμενα σαν αυτά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Άρα, ναι, είναι μέσα στους στόχους. Είναι μέσα στους στόχους και επειδή το θέσατε πολύ ωραία, ξέρετε, έχουμε και πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό, όμως θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και από το κομμάτι που λέγεται σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα σε αυτό? Λοιπόν, τώρα μιλάτε για, ας πούμε, την καριέρα μου, γιατί για 25 χρόνια ασχολούμαι πολύ εντατικά με το θέμα της σεξουαλικής αγωγής. Γι' αυτό και σας ρωτάω. Οπότε έχω να σας πω τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και τι γινόταν παλιότερα. Σίγουρα τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν ενεργοποιηθεί, γίνονται περισσότερα προγράμματα. Από την άλλη όμως σίγουρα δεν είμαστε στη θέση που θα μπορούσαμε να είμαστε σαν μία σύγχρονη προοδευτική και δημοκρατική χώρα και κοινωνία που είμαστε. Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο έχει εισαχθεί από το 2003 προαιρετικά, κατ' επιλογή, και από το 2021 υποχρεωτικά, τουλάχιστον στο νηπιαγωγείο, στην τρίτη δημοτικού, στην έκτη δημοτικού και στη δευτέρα γυμνασίου, μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Σίγουρα είναι ένα βήμα. Είναι ένα καλό βήμα από το να μην κάνουμε τίποτα. Από την άλλη όμως, όπως είπα, είναι ένα μικρό βήμα και θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα βήματα. Mm-hmm. Τα βήματα αυτά, έτσι όπως εσείς τα σκέφτεστε, τα έχετε μελετήσει, έχετε δει και στο εξωτερικό ποια είναι η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία και στην εκπαίδευση συνολικά, ποια είναι, τι θα πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να κινητοποιηθούμε και να πούμε ναι, στα σχολεία μας γίνεται πραγματικά δουλειά πάνω σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η δουλειά μέσα στο σχολείο, κατά τη γνώμη μου, και το άλλο είναι η δουλειά έξω, στην κοινωνία. Θα πρέπει να, όσο αφορά τη δουλειά μέσα στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης. Δεν μπορούν να διδάξουν κάτι για το οποίο δεν έχουν πάρει μαθήματα ούτε όταν σπούδαζαν, αλλά ούτε και στη συνέχεια. Κάποιοι βέβαια και αρκετοί από αυτούς ενδιαφέρονται, παρακολουθούν εκπαιδεύσεις, σεμινάρια κλπ. Σε επίπεδο ατομικής πρωτοβουλίας όμως. Και αποσπασματικά και αν υπάρχουν. Άρα στο επίπεδο του σχολείου θα έπρεπε η πολιτεία να μεριμνήσει ώστε οι εκπαιδευτικοί να εκπαιδευτούν συστηματικά.
Το δεύτερο που γίνεται, που θα πρέπει να γίνει πάλι σε επίπεδο σχολείου, είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους εκπαιδευτικούς εργαλεία, και εννοώ εκπαιδευτικά εργαλεία. Είτε είναι επιλογή μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να κάνουν παρεμβάσεις και να διδάξουν και να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, αν είχαν και έναν μπούσουλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Το τρίτο που πρέπει να γίνει στο σχολείο είναι να δημιουργηθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί ποιοι είναι οι στόχοι, τι θέλουμε να πετύχουμε όταν συζητάμε θέματα σεξουαλικής αγωγής στην πρώτη δημοτικού, στην τρίτη δημοτικού, στην έκτη δημοτικού, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Αυτό πάλι δεν υπάρχει και αυτό πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Παιδείας. Αν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, αναλυτικό πρόγραμμα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικά προγράμματα εγχειρίδια, θα βοηθούσαν πάρα μα πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς, διότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία ξέρουμε ότι τα θέματα σεξουαλικής αγωγής είναι θέματα που τα παιδιά και τα απασχολούν και τα ενδιαφέρουν. Και εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε εκπαιδευτικό σε οποιοδήποτε σχολείο αυτής της χώρας, έστω και μετά από ένα μήνα στη δουλειά, θα σας πει ότι ναι, παρατηρώ, ακούω, τα παιδιά μου έρχονται και με ρωτάνε για θέματα που έχουν να κάνουν με το σώμα τους, με το πώς μεγαλώνουν, με το πώς, τι σημαίνει ρομαντική σχέση, τι σημαίνει σεξουαλική σχέση, πώς παίρνουμε αποφάσεις. Είναι θέματα τα οποία τα παιδιά τα απασχολούν και εμείς αυτό το ξέρουμε. Άρα το σχολείο μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά αν έχει αυτή τη βοήθεια. Mm-hmm. Απ' την άλλη, χρειαζόμαστε και τη δεύτερη βοήθεια. Η δεύτερη βοήθεια έχει να κάνει με την κοινωνία. Δηλαδή, πραγματικά, η παραπληροφόρηση, οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν την ακριβή εικόνα του τι είναι η σεξουαλική αγωγή. Πολλές φορές, πάμε για τη σεξουαλική αγωγή στην οικογένεια τώρα, κυρία Γερούκη, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και την ενημέρωση, ναι. Ενημέρωση. Την ενημέρωση, γιατί ξέρετε κάτι, ακούνε πολλές φορές οι γονείς, στα εργαστήρια δεξιοτήτων φέτος θα κάνουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και είναι πολλές φορές που τρομάζουν. Και τους λέω έτσι χαριτολογώντας σε ενημερώσεις και σεμινάρια, θα σας πω, πριν σας πω τι είναι η σεξουαλική αγωγή, θα σας πω τι δεν είναι. Δεν είναι το Κάμα Σούτρα. Γιατί πολλές φορές νιώθουν ότι, όχι Θεέ μου, τι θα συζητήσουν και τι θα πούνε. Θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η φοβία και αυτή η ανησυχία, αλλά θα έπρεπε να θέλουμε στα παιδιά μας να μιλήσει κάποιος σε ό,τι έχει να κάνει με τη σεξουαλική αγωγή και πολύ περισσότερο να το έχουμε κάνει πρώτα εμείς οι ίδιοι, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και έρχονται αντιμέτωπα με τις αλλαγές, όπως είπατε και εσείς, στο σώμα τους, με την περιέργεια. Κάπου θα αναζητήσουν να πάρουν απαντήσεις. Γιατί να μην είμαστε σίγουροι όπου θα τις πάρουν, έτσι. Γιατί εκεί είναι αυτό που επίσης λέω στους γονείς, είναι ότι όταν τα παιδιά έχουν μια απορία, κάποιες ερωτήσεις, είναι αποδεδειγμένο ότι θα βρουν απαντήσεις, θα ψάξουν να βρουν απαντήσεις, έστω και αν χρειάζεται να τις φτιάξουν. Άρα εμείς οι γονείς και στο σπίτι και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες στις απορίες των παιδιών μας. Για να το κάνουμε αυτό, οι γονείς, που και εμείς δεν είχαμε σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ένας γονιός μπορεί να βοηθήσει το παιδί του στα μαθηματικά, στην ιστορία, ας πούμε. Κάτι θυμάται και από τα δικά του τα μαθητικά χρόνια. Στη σεξουαλική αγωγή είναι τελείως κενό αυτό που έχουμε εμείς. Άρα εμείς οι ίδιοι γονείς πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε τι είναι ακριβώς σεξουαλική αγωγή, ότι έχει ως στόχο την υγεία και οι δείχτες σεξουαλικής υγείας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, είναι πολύ μετρήσιμη. Δηλαδή, ξέρουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν έναν νεανικό πληθυσμό ή ένα μεγαλύτερο πληθυσμό υγιείς σεξουαλικά και αναπαραγωγικά. Και αν θέλουμε, μπορώ να σας παραθέσω, αλλά θα σας στεναχωρήσω πάρα πολύ, γιατί οι δείχτες σεξουαλικής υγείας και των νέων μας στην Ελλάδα, αλλά και του πληθυσμού, δεν είναι δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να περηφανευόμαστε. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Είναι πολύ χαμηλοί οι δείκτες, λοιπόν, λέτε έτσι. Και αν υπάρχουν έτσι και αριθμοί με τους οποίους μπορούμε να τους παραθέσουμε, να τους παραθέσουμε, να το κάνουμε. Γιατί ίσως με το να στεναχωρηθούμε να κινητοποιηθούμε κιόλας.
Ακριβώς. Λοιπόν, για να σας κινητοποιήσω με 2-3 νούμερα. Οι γονείς που πιστεύουν ότι η σεξουαλική αγωγή δεν χρειάζεται στο σχολείο, θα πρέπει να ξέρουν ότι τα παιδιά μας, σε τα 15χρονα παιδιά μας, δηλαδή αυτά πριν τελειώσουν το γυμνάσιο για να πάνε στο λύκειο, στην Ελλάδα, σε ποσοστό 26,4% είναι σεξουαλικά ενεργά. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, ένα στα τέσσερα από τα παιδιά μας, τα 15χρονα, έχουν ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις. Έχουν αυτά τα παιδιά ταυτόχρονα ελάχιστη πληροφόρηση για θέματα που θα μπορούσαν να τα προστατεύσουν σε αυτές τις σεξουαλικές σχέσεις. Γιατί δεν γνωρίζουν ούτε για την αντισύλληψη, ούτε για τις σεξουαλικά μεταδεδόμενες λοιμώξεις, ούτε για το λόγο που έχω σεξουαλικές σχέσεις. Αυτά τα 15χρονα λοιπόν, για να ενημερώσω τους γονείς, στα αγόρια πάνω από το 60% δηλώνουν ότι έχουν την πρώτη τους έτσι ερωτική επαφή για λόγους αυτοεπιβεβαίωσης, ενώ το 40% των κοριτσιών για λόγους πίεσης. Το ένα ή το άλλο είναι λόγοι σωστοί για να ξεκινήσει η ερωτική ζωή ενός νέου ανθρώπου. Σωστά. Τα παιδιά μας δηλώνουν ότι θέλουν να μάθουν και να μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Και εμείς οι γονείς και στο σχολείο, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αδυνατούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια που είπα, επιμόρφωση, απαλλαγή από έτσι παραπληροφόρηση, για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο και μιας και ξεκινήσαμε και για τη σεξουαλική κακοποίηση που κάνατε και την εισαγωγή στην αρχή, 16% των παιδιών είναι στην Ελλάδα είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι μικρές ηλικίες, μικρότερες ηλικίες, δηλαδή πριν τα 10. Ξέρουμε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί που πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, τόσα περισσότερα χρόνια μεσολαβούν μέχρι να αποκαλύψει αυτό που του έχει συμβεί και άρα να αναζητηθεί η βοήθεια. Και ξέρουμε επίσης ότι για αυτούς τους λόγους οι συνέπειες είναι πολύ πιο σοβαρές. Γι' αυτό και εμείς όταν μιλάμε για σεξουαλική αγωγή, μιλάμε για σεξουαλική αγωγή από τότε που τα παιδιά μας έρχονται στο σχολείο, από τότε που τα βλέπουμε στις τάξεις μας, από το νηπιαγωγείο μέχρι να τελειώσουν το λύκειο και να ενηλικιωθούν. Είναι άλλο νούμερο, τα παιδιά μας που έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις, τα νέα μας παιδιά, δηλώνουν ότι σε ένα ποσοστό περίπου 15 με 20% ότι δεν παίρνουν καμία προφύλαξη, όχι γιατί θέλουν να τεκνοποιήσουν σε αλλά αυτή γιατί την δεν ηλικία. Είναι ενημερωμένα, δεν γνωρίζουν το πόσο ακριβώς σημαντική και είναι η γιατί δεν προφύλαξη. Ακριβώς. Και γιατί δεν τα έχουμε βοηθήσει να καταλάβουν ότι η δυναμική συμπεριφορά του να επιβάλλω την προστασία είναι δικαίωμά μου. Άρα έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε με βάση τους δείκτες σεξουαλικής υγείας για τα παιδιά μας, για τα νέα μας παιδιά. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα, κυρία Γερού. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από τα στοιχεία τα οποία μας παραθέτετε και από τις γνώσεις τις οποίες έχετε, ότι θα πρέπει ναι να ταρακονηθούμε και ως γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και η πολιτεία συνολικά και να μιλήσουμε. Γιατί ξέρετε, πολλοί μπορεί να μας ακούνε τώρα και ειδικά οι γονείς, οι οποίοι το θεωρούν όχι ταμπού. Εγώ νομίζω ότι έχει φύγει πια από το ταμπού που είχαμε παλιά να μιλήσουμε στα παιδιά μας για όλο αυτό. Αλλά είναι το άβολο της κατάστασης που θέλουν να αποφύγουν ενδεχομένως κάποιοι γονείς. Εκεί τώρα, γιατί μας ακούνε και λένε, ωραία τα λέτε εσείς εδώ, για κάτσε μίλα τώρα στο 12χρονο, στο 10χρονο, για το τι είναι σεξ, τι είναι το σώμα του, τι πώς μπορεί και πώς επιβάλλεται να διαχειρίζεται το σώμα του. Ε? Ναι, λοιπόν, και έχετε απόλυτα δίκιο και σε αυτό, γιατί αυτό λένε οι γονείς και αυτό βιώνουν και είναι πάρα πολύ φυσικό. Και έχω μία συμβουλή λοιπόν για τους γονείς. Για να κλείσουμε και με αυτή, γιατί μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος. Έχω πολλά να ρωτήσω ακόμα, αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως. Να κλείσουμε με αυτή τη συμβουλή για να την κρατήσει και ο κόσμος. Ωραία.
Η συμβουλή λοιπόν είναι η εξής. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι όταν γίνονται προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο, ένα από τα θετικά που παρατηρούνται είναι η βελτίωση επικοινωνίας των παιδιών για αυτά τα θέματα με τους γονείς τους στο σπίτι. Οπότε, εάν οι γονείς πραγματικά θέλουν έναν τρόπο, μια αφορμή να συζητήσουν αυτά τα θέματα, ας ζητήσουν από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο να κάνουν ένα πρόγραμμα. Και τότε αμέσως τα παιδιά τους θα αρχίσουν να μιλάνε με τους ίδιους και οι ίδιοι θα έχουν και την ευκαιρία αλλά και τη βοήθεια να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Γιατί πραγματικά η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και είναι κρίμα οι γονείς να μην αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο που είναι ό,τι καλύτερο να βοηθήσουν την υγεία και την προστασία των παιδιών τους. Το κρατάμε και ελπίζω να το κρατάνε και οι τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Είναι θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σίγουρα μέσα στα σφιχτικά αυτά χρονικά όρια. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά για αυτή την πρώτη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστούμε πολύ.